Τώρα δεν υπάρχει και αμφιβολία. Και τι λέτε για τις εξελίξεις στην υπόθεση? Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι 2 χρόνια που ταλανίζεται η πολιτική ζωή του τόπου από την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα διεθνές, ένα παγκόσμιο ιατροφαρμακευτικό σκάνδαλο. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι η φαρμακευτική δαπάνη είχε βρεθεί εκτός ελέγχου στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια περίπου. Έκτοτε έγιναν προσπάθειες εξορθολογισμού αυτής. Η μεν υπόθεση Νοβάρτης είναι ακόμη σε διερεύνηση πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάποιες χώρες του πλανήτη κλείνει. Εδώ όμως μλάμε για τις πολιτικές. Ξεκάθαρα. Έρχομαι μέσα σε αυτή τη διάκριση. Και προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα σε σχέση με την σφοδρότητα της επίθεσης του κυρίου Σαμαρά στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και τα όσα έχουν κατατεθεί, γιατί ο κ. Σαμαράς τα έχει καταθέσει αυτά. Βεβαίως. Τον κατονόμασε ως Ρασπούτιν. Λέει ο κ. Παπαγγελόπουλος. Ο κ. Παπαγγελόπουλος το λέει. Ότι εγώ συναντιόμουν συχνά πυκνά με τον Σαμαρά. Πήγαινα στο σπίτι του, πηγαίναμε στις ταβέρνες. Έγινα υπουργός αναπληρωτής και πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Μίμη μου, έλα το σπίτι να τα πούμε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν συζητάμε στη Βουλή και όχι μόνο. Συζητάμε για το πολιτικό, θεσμικό σκάνδαλο όπου φέρεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη δική του συμμετοχή, τη δική του εμπλοκή και αυτό θα εξετάσουμε. Φέρεται να έκανε ομές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Τώρα, με συγχωρείτε, εγώ θα το δω διαφορετικά. Είμαι και δικηγόρος και τα πράγματα έχουν ίσως περισσότερες από μία αναγνώσεις. Αν λοιπόν ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Παπαγγελόπουλο διατηρούσαν προσωπικές σχέσεις, ένας λόγος παραπάνω, ναι, που σήμερα ο κύριος Σαμαράς δεν διστάζει να τον κατονομάσει ως σκευωρό σε βάρος του. Δηλαδή, ότι ενώ έτρωγαν και έπιναν, δεν δίστασε ο κύριος Παπαγγελόπουλος να συνενέσει ή να εξηφάνει κατά τον κύριο Σαμαρά τη σκευωρία σε βάρος του. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, προφανώς εννοεί ο κύριος Σαμαράς ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι ένας αδίστακτος άνθρωπος. Λέω, αυτή είναι η εκτίμηση του κύριου Σαμαρά. Η ανάγνωση που βάζετε στο τραπέζι. Μάλιστα. Αυτά όλα θα τα εξετάσει πλέον. Κυρία Αβιέρη. Εξεταστική επιτροπή. Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί είναι μια δημοσιογραφική επιτυχία να είστε οι πρώτοι. Να είστε καλά. Που παίρνετε αυτή τη συνέντευξη στον κύριο Παπαγγελόπουλο και να θέτετε ερωτήματα. Γιατί ξέρετε, είχαμε την ευκαιρία στην Βουλή να ακούσουμε την τοποθέτηση, η ομιλία του κυρίου Παπαγγελόπουλου ήταν μία ώρα, αλλά ήταν μία εισήγηση τοποθέτηση που δεν μπορούσε κανείς να θέσει ερωτήματα, αλλά παρότι γύρονταν πάρα πολλά ερωτήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε τι καταδεικνύεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πόσο χρήσιμη είναι αυτή η προανακριτική επιτροπή και πόσο όλη αυτή η διαδικασία τελικά αποδεικνύεται ότι είναι μπούρεμεραν για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Μητσοτάκη. Σε 2 επίπεδα. Γιατί φαίνονται και μεγάλες πολιτικές αντιφάσεις και αντιθέσεις μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φάνηκε στις διαρροές που είχαμε κατά την ψηφοφορία. Και δεν είναι μόνο. Εγώ δεν σας διάκοψα, κύριε Κούβελα. Δεν είναι μόνο ότι αναδεικνύονται τα εσωτερικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πώς πάνε λίγο όλη αυτή η αναταραχή, γιατί αναζητώνται και 2 δράστες από εντός εισαγωγικών πολλών, από το κίνημα αλλαγής, βγήκαν και φωτογραφίες, ποιος χειροκροτούσε και ποιος δεν χειροκροτούσε. Mm-hmm. Ένα πολιτικό μέτωπο δηλαδή, που έχει ανοιχθεί εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία και το άλλο ένα μέτωπο που πάει να σπάσει σε αυτό το συνοικέσιο κινήματος αλλαγής και Νέας Δημοκρατίας για τα πολλά και μεγάλα που έρχονται και χρειάζονται και συνενέσεις και ευρύτερες πλειοψηφίες. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς αυτή η διαδικασία της προανακριτικής θα δίνει την ευκαιρία και να φανεί το μεγάλο πολιτικό και νομικό παράδοξο σε σχέση με το ότι κάποιοι ψάχνουν για σκευωρούς ενώ ακόμα είναι ανοιχτή η διερεύνηση και πολιτικών ευθυνών, πολιτικών προσώπων για ένα σκάνδαλο. Βλέπε Ανδρέας Λοβέρδος και το κυριότερο, ότι κάθε φορά που θα πάει να ρωτηθεί για κάτι ο κ. Παπαγγελόπουλος ή όσοι είναι εκεί μάρτυρες, θα βγαίνει μπροστά η ιστορία του σκανδάλου Νοβάρτης, που για μας είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο και δεν είναι μόνο για μας. Είναι για όλο τον ελληνικό λαό που απαιτεί δικαιοσύνη και απόλυτη διαφάνεια σε όλα αυτά. Εντάξει, κυρία Βιέρη, όμως, εμένα μου έκανε εντύπωση και το είπα και στον κύριο Παπαγγελόπουλο ότι στην ομιλία του κύριου Τσίπρα στη Βουλή απέφυγε επιμελώς να πάρει πάνω του τους πολιτικούς χειρισμούς της υπόθεσης και να καλύψει πλήρως τον υπουργό του. Απέφυγε δηλαδή να πει ότι ό,τι έκανε ο Παπαγγελόπουλος. Το έκανε εν γνώση. Εν γνώση μου. Υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη. Αλλά το αντιγύρισε στο κοινάλ
και στη Νέα Δημοκρατία υπό τη μορφή ενός ρητορικού ερωτήματος. Κίνημα αλλαγής. Στο κίνημα αλλαγής, κύριε Γέροντα, με συγχωρείτε. Κύριε Παυλόπουλο, υπάρχει μεγαλύτερη. Κατά την άποψή μου, ήταν μια ξεκάθαρη. Αλλά δεν είπε ξεκάθαρη ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Ο Παπαγγελόπουλος έκανε ό,τι έκανε, χειρίστηκε την υπόθεση με δική μου πολιτική γνώση, με οδηγίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπήκε. Δεν αίσθησε καμία σκευωρία, γιατί εγώ ξέρω αν αίσθησε ή όχι, γιατί εγώ είχα πλήρη γνώση. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης και δεν θα μπορούσε να το κάνει. Πώς θα μπορούσε. Ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική ομιλία, αλλά διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέτε. Παρακαλώ. Ότι δεν κάλυψε τον υπουργό του. Ο κύριος Τσίπρας ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Παπαγγελόπουλου εκεί παρόν. Και τι σημαίνει αυτό? Και χειροκροτούσε και επικροτούσε. Ο κύριος Τσίπρας έστειλε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, ναι, ότι δεν μπορείς να μιλάς για σκευωρία και ασκευωρούς από έναν υπουργό χωρίς να υπάρχει ένας ηθήνων νους, που αυτός θα ήταν λογικά ο πρωθυπουργός. Άρα για τι πράγμα μιλάμε? Ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στην ομιλία του. Γερόγλου, για τις διαρροές. Συγγνώμη, δεν θα σας κάνω το χατήρι να ξεκινήσω από τις διαρροές, θα απαντήσω στο τέλος. Ναι. Να πάμε για την ουσία. Να πάμε στην ουσία. Υπόθεση, για να μην τρελαθούμε δηλαδή εδώ πέρα μας, και από τη συζήτηση που είχατε μας πριν, ναι, εδώ. Ναι. Κάποια πράγματα είναι λίγο παράξενα. Δηλαδή. Είπε ο κύριος Κουτάκης ότι εφαρμόζομαι το Σύνταγμα μόνο όταν συμφωνούμε με τις διατάξεις. Είπε δηλαδή ότι το άνοιγμα της δικογραφίας στο Μαξίμου ήταν καλώς έγινε από τη στιγμή που διαφωνούσε το 2001 ο κύριος Κουτάκης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο κύριος Τσίπρας, ναι, με την διάταξη της συνταγματική που λέει ότι η δικογραφία στέλνεται αμελητή στη Βουλή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και πολιτικά δεν θα μπορούσα να απαντήσω αυτό, είπε, αυτό είπε. Αυτό είπε, είπε ότι είπε δεν ότι άλλαξε καμία το Σύνταγμα και νομιμοποίησε, ναι, αυτή τη διαδικασία. Όχι, καταλάβατε, λάθος καταλάβατε. Να πηγαίνει η δικογραφία στο γραφείο του Υπουργού. Όχι, λάθος. Εγώ πάντως το ίδιο κατάλαβα, λοιπόν, αυτό που κατάλαβα, συγγνώμη. Ναι, η κατά σύμπτωση ο κ. Χατζηνικόλαος, ο κ. Κοτάκης και κάποιοι άλλοι, ναι, από και κόμματα. Απουσιάζουν όμως και οι δύο, κύριε Κακιαρόπου. Έχει δίκιο η κυρία Αυγέρη. Πάμε, εγώ δεν κάνω συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν σας διέκοψα, κυρία Αυγέρη. Ό,τι διακόπτεται σημαίνει ότι κάτι σας ενοχλεί. Μετά θα έχετε όλο το χρόνο να το πείτε. Και εγώ άκουσα την συνέντευξη. Ωραία, θέλετε να σταματήσω να συνεχίσετε το μονολογό σας, κύριε Αυγέρη? Όχι, όχι, ελάτε, ελάτε. Δεν σας μάλωσα, εγώ δεν χρειάζεται να με μαλώνετε, δεν έχουμε. Ούτε σας μαλώνω, ούτε τίποτα. Πάτε να με φημώσετε. Παρακαλώ. Επειδή είστε δημοσιογράφος, σημαίνει ότι αυτό μπορείτε να το ασκείτε το επάγγελμα και στη συζήτηση. Κύριε Κεγκέρο, είστε καλεσμένοι ως πολιτικός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Αυγέρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω το εξής λοιπόν. Ότι το Σύνταγμα ισχύει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Το 2007 ξέχασε να πει ο κ. Κοτάκης ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί δεν άλλαξε τη συγκεκριμένη διάταξη? Θα σας παρακαλούσα να το ρωτήσετε την άλλη φορά, κύριε Παυλόπουλε. Θα παρακαλέσω αν μπορούμε να τον ζητήσουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τη διάταξη αυτή πώς την είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στην υπόθεση. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Κούβελας ότι ο εκτροχιασμός, για τον οποίο εμείς δεν κάναμε καμία διαδικασία το 2010-2011, ο εκτροχιασμός 4-9, ήταν έξω από κάθε λογική, κάθε όριο. Ο σκοπός μας το 2010 ήταν πώς θα νοικοκυρέψουμε τα πράγματα και πώς θα κυνηγήσουμε ανθρώπους, υπουργούς κτλ. Που έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και πιθανό να είχαν και άλλες μορφές ευθύνες. Αλλά τότε το επίγον ήταν να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Και αντιμετωπίστηκε. Ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο του νοικοκυρέματος, με πολύ αίμα για όλους και για τους πολιτικούς που πήραν αυτές τις αποφάσεις που συγκρούστηκαν και τα συμφέροντα αντέδρασαν και είναι συγκεκριμένα και δομημένα αυτά τα συμφέροντα και σε υψηλό επίπεδο και σε χαμηλό, για να σταματήσουν δε και οι πρακτικές κάτω του κόσμου των επαγγελματιών της υγείας, όχι σε όλο το ποσοστό, γιατί ακόμα και σήμερα συνεχίζονται σε ένα μικρό ποσοστό, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα, ναι, που είχε την ανοχή της κοινωνίας. Και ο ασφαλισμένος πήγαινε και άφηνε το βιβλιάριο και έγραφε ο άλλος απεριόριστα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, για πράξεις. Μην πάμε στη λογική του μαζί λοιπόν τα φάγαμε τώρα, ότι φταίνε και οι πολίτες. Εγώ δεν το είπα αυτό. Όχι, λέω. Ούτε το είπα, ούτε λέω, ισχύει. Λέω για να μην ούτε εντάξει, ούτε εντάξει, εντάξει, για να μην πάμε λοιπόν σε πράξεις, ναι, του 12 και του 13, ναι, του 11. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς αυτό που λέτε συνδέεται με αυτό που λέει ο Παπαγγελόπουλος και με την παραπομπή του Παπαγγελόπουλου.
Διότι ο Παπαγγελόπουλος λέει εδώ, παιδιά, μου στήσαν σκευωρία λοιπόν, για να με εκδικηθούν και να πάρουν πίσω το αίμα τους, να με διασύρουν και ούτω καθεξής. Και βασίζονται σε τι είπε πάμε, λοιπόν, μια πρώην που είχαμε σχέση Σιράικου. Πάμε λοιπόν ναι, για τον έλεγχο μιας εταιρείας. Ναι. Άλλες ήταν αγίες ναι, κατά ναι, τον κύριο Τσίπρα. Και είπε και κάτι ακόμα και θέλω να ρωτήσω αν το ξέρετε. Ήταν αγίες, ότι οι πολιτικοί που αναφερόταν το όνομά τους στην πρώτη φάση της υπόθεσης, από τα 10 πολιτικά πρόσωπα, τον έπαιρναν τηλέφωνο, λέει, μεσούσης της διαδικασίας. Μπορεί να ήταν από αυτούς που ήθελαν να βλέπουν τα θύματα τους πριν. Τα θύματα τους πριν. Δεν το ξέρω. Θα το απαντήσει ο κ. Σαμαράς και οι άλλοι που θα πει στις επόμενες μέρες ότι συναντήθηκε και με άλλους. Περιμένετε, θα πει και για άλλα πρόσωπα. Οι πράξεις λοιπόν για τις οποίες κατηγορείται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, Λοβέρδος, Γεωργιάδης κτλ., είναι μετά το 12. Ναι. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να κατηγορηθούν για τα αποτελέσματα που υπήρξαν το 4-9 ή τον εκτροσιασμό. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε την ουσία. Οι Αμερικάνικες αρχές κάνουν έρευνα για την παραβίαση του Αμερικάνικου νόμου. Ναι. Κάποιοι μάρτυρες, σύμφωνα με το δίκαιο το Αμερικάνικο, προστατευόμενοι κουκουλοφόροι εντός εισαγωγικών. Μιλούν και για χρωματισμό πολιτικών προσώπων κτλ. Ναι. Ναι. Συμμετέχουν και όπως ξέρετε, αν καταδικαστεί Νοβάρτης, όλοι έχουν συνδράμει στην προσπάθεια, θα πάρουν λεφτά. Ναι. Είναι και μια επιχείρηση δηλαδή, εντός εισαγωγικών όλα. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έκαναν κάποιες καταθέσεις. Αυτά δεν είναι πορίσματα του FBI, όπως θα παρουσιάσει ο κ. Χατζηνικόλας εδώ και ο κ. Τσίπρας στη Βουλή. Ναι. Θα είναι οι καταθέσεις των ανθρώπων αυτών. Ναι, αυτό παρουσιάζει. Θα εξεταστούν και θα εξεταστούν. Ναι, ήταν έγγραφο του FBI, αυτό είπε ο κ. Τσίπρας. Θα εξεταστούν και θα εξεταστούν. Μάλιστα. Δεν είναι πορίσματα. Άλλος όμως ο φάκελος. Η διαδικασία λοιπόν. Άλλος ο φάκελος που παγκελόπουλο, τον οποίο συζητάμε. Λίγα δευτερόλεπτα. Η διαδικασία λοιπόν έχει ανοίξει. Την ψήφισε όλη η Βουλή. Ψήφισε άρση της ασυλίας όλη η Βουλή του Ανδρέα Λοβέρδου. Που τη ζήτησε βέβαια και ο ίδιος. Άρα λοιπόν η διαδικασία προχωρά. Αυτό λοιπόν δεν ξεστεί. Και ερχόμαστε λοιπόν στα άλλα, που είναι καταγγελίες ανώτατων δικαστικών έτσι, και υψηλών προσώπων ναι, που έχουν υπηρετήσει στην ελληνική πολιτεία. Ναι. Πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ναι, επίτροπος. Ναι. Και καταθέτουν κάποια πράγματα. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αβγέρη και όλοι οι βουλευτές, όχι, να μην εξεταστούν αυτά, ρε παιδιά. Να εξεταστούν των κουκουλοφόρων, αλλά να μην εξεταστούν αυτό. Δηλαδή, για ορισμένους έχουν αξιοπιστία οι κουκουλοφόροι και δεν έχουν αξιοπιστία. Εκεί προκύπτει και η σκευωρία, λέτε. Εκεί προκύπτει. Ναι. Η δημιουργία, η διπλοπροσωπία. Μάλιστα. Εμείς έχουμε μάλιστα ψηφίσει όλες τις εξεταστικές, όλες τις προανακριτικές που έχουν στηθεί ακόμα και όταν αφορούν δικά μας πρόσωπα. Ναι. Και εδώ έρχονται και αρνούνται τη διαλέφθεια του υπόθεση. Για να λυθεί, για να λυθεί το θέμα. Όχι, για το θέμα του Όχι, είναι ο Μανώλης ο Κοτάκης. Έχουμε τον κύριο Κοτάκη τηλεφωνία. Αμέσως. Έχουμε τηλεφωνία με τον συνάδελφό μας τον Μανώλη τον Κοτάκη για να λυθεί η παρεξήγηση. Διότι Μανώλη. Ναι, έχω ακούσει. Ναι. Ακούω, είμαι ενήμερος. Ωραία. Δύο πράγματα λέει έχω να κάτι πω. Ο κύριος Κεγέρολος προς την τοποθέτησή σου για το ναι, γιατί είμαι πήγε. Είμαι ενήμερος. Ναι, για το Σύνταγμα. Είμαι ενήμερος. Δύο πράγματα έχω να σας πω. Θα επαναλάβω αυτό που είπα αρχικά, γιατί προφανώς υπάρχουν και τηλεθεατές που να μην θυμούνται, να μην παρακολούθησαν πριν την συζήτηση που έχετε τώρα. Είπα ότι μέχρι την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001. Ο νόμος που ίσχυε έλεγε ότι ο εισαγγελέας που πέφτει σε πολιτικό πρόσωπο συνεχίζει να το διερευνά και στέλνει απευθείας το πόρισμά του στη Βουλή. Ναι. Επειδή τότε κάποιες υποθέσεις ποινικές δεν άρεσαν στο ΠΑΣΟΚ που είχαν πάει στη Βουλή απευθείας, δεν άρεσε ότι οι εισαγγελείς ερευνούσαν πολιτικά πρόσωπα, άλλαξε το Σύνταγμα το 2001, ψηφίστηκε ο νόμος περιφύγησης υπουργών το 2003. Και από τότε οι εισαγγελείς, μόλις πέσουν σε πολιτικό πρόσωπο αμελητή, υποχρεώνται να στείλουν τον φάκελο, τον υπουργό δικαιοσύνης και από τον υπουργό δικαιοσύνης. Πάει στη Βουλή. Αλλά κλειστό φάκελο, λέει ο κύριος Κεγέρολος, σφραγισμένο. Ναι, κλειστό φάκελο. Ξέρετε πόσοι υπουργοί δικαιοσύνης είχαν τον πειρασμό να τον αγγίξουν, να τον κλείσουν. Πού το λέει αυτό το Σύνταγμα, κύριε Κεγέρογλου, ότι είναι κλειστό το φάκελο. Το 2007 έγινε, κύριε Κοτάκη, ένα θεωρούς συντάγματος. Το 2007 έγινε. Σας απαντήσω και σε αυτό, αν θα με ακούσετε. Έγινε, πράγματι. Σας απαντώ, λοιπόν. Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ που υπονόμευσε την αναθεώρηση του 2007 να ζητάει και τα αρέστα επειδή δεν έγινε η αναθεώρηση.
Και, και έχει το δικαίωμα βέβαια. Κύριε, αλλά... καλά, ο κύριος Πατάκης είναι αρμόδιος τώρα να μιλήσει με την αναθεώρηση. Ελάτε τώρα γιατί φάει η ίδια συζήτηση για το, στο Σύνταγμα. Κύριε Κοντάκη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα, να είστε καλά. Κυρία Βιέρη, ορίστε, απαντήστε για να πάμε και στον κύριο Κούβελα. Όχι, όχι, σε σχέση με τις αναφορές των προσώπων, αρχικά να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς. Για ποιο, για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για το θέμα που έχει να κάνει με τις διαρροές που ξεκίνησε το τελευταίο. Που είπα ότι θα το απαντήσω ναι, τελευταίο. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι διαρροές μπορεί να είναι παραπάνω και από περισσότερα κόμματα. Δηλαδή. Λέτε και τις διαρροές των. Έχουν ψηφίσει τέσσερις άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδέχεται να έχουν ψηφίσει την παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου. Και 10 από αυτούς που αναμενόταν να την ψηφίσουν να μην την ψήφισαν. Και βγαίνει το αποτέλεσμα 6. Δεν κατάλαβα. Σε μια μυστική ψηφοφορία, ξέρετε ποιους. Καλά, τώρα είστε ο πρώτος που λέει λοιπόν, αυτό, κύριε Κεγκέρα. Καλά, να είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα δεν λέω, εγώ δεν επαναλαμβάνω πράγματα που λένε άλλοι. Τα λέω. Λέτε τα δικά σας. Είναι μια ενδιαφέρουσα. Ναι, τα δικά μου λέω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει, θα έλεγα και κάτι πρέπει άλλο. Πρέπει να δούμε που είναι βαρύ νοσοκομείο. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Για δεν μου λέτε, ποιο από εσά θα ήταν μέσα την ώρα. Τι εγώ δεν συνάμε. Την ώρα που ο Παπαγγελόπουλος για το αχαλήνι το σεξ. Ναι. Και δεν θα προέβαινε σε αχαλήνο τα χαμόγελα και γέλια όλοι. Και χειροκροτήματα. Όλοι. Εντάξει. Γιατί προφανώς. Το περιεχόμενο του τοποθέτησε. Για τον κύριο Καμίνη. Να απαντήσω. Το περιεχόμενο του τοποθέτησε. Ήταν μια αποστροφή που υποδείχθηκε. Επειδή χειροκροτήσε. Στο αχαλήνο το. Στο αχαλήνο το σεξ. Με συγχωρείτε τώρα. Με συγχωρείτε. Αυτού του είδου η υπεράσπιση του εαυτού του είναι δικαίωμά του. Αλλά καλά, προκαλεί καμιά, και γέλια. Τι φορά, να κάνουμε δηλαδή. Φορά, προκαλεί και γέλια. Καμιά φορά, και όπως και γέλια προκάλεσε να, και η υπεράσπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, ξέρετε. Η υπεράσπιση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η, πραγματικά. Οι προχθές με χιούμορ να πατήσουμε. Εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα με την τοποθέτηση του εισηγητή του κυρίου Λάπα και άλλων από τους ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσα το χρόνο όμως, έτσι έβγαινε στάδιο. Ελάτε παρακαλώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η κυρία Βιέρη και ο κύριος Κούβελας, ελάτε παρακαλώ. Σε αυτή την αποστροφή με χιούμορ του κυρίου Παγγελόπουλου μπορεί κάποιοι να γίνονται και άλλες ερμηνείες και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αντιπαρέχουμε αυτό το πράγμα. Ήταν η αναφορά στο πώς πρέπει να αποδίδονται, να χρησιμοποιούνται οι αναφορές στα ιστορικά πρόσωπα. Και λέει λάθος πρόσωπο επιλέξατε. Λάθος πρόσωπο επιλέξατε. Θα έπρεπε να, για αυτά τα χαρίσματα τα οποία μου αποδίδονται, θα πρέπει να μελετήσετε. Αλλά η Ράικου λέει ότι. Μια φορά κάνω πολύ κοντό, το λέμε γίγαντα. Ναι. Τώρα, εντάξει, ας κρατήσουμε σοβαρή τη συζήτηση. Αυτό που λέει ο Άκης, η Ράικου λέει ότι ο ίδιος συμφωνώ, κυρία Βιέρη. Λοιπόν, εδώ είναι και ένα ζήτημα σε σχέση με το πώς πολύ καλές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που συνεργάζονταν φτάνουν σε ένα σημείο να γίνουν πάρα πολύ κακές. Και εδώ είναι πολλά τα ερωτήματα. Και αυτό δεν αφορά μόνο στη σχέση μεταξύ δικαστικών λειτουργών. Επανέρχομαι και στο αρχικό ερώτημα, πώς ο κύριος Παπαγγελόπουλος που ήταν το αγαπημένο παιδί της Νέας Δημοκρατίας ξαφνικά έγινε το κακό παιδί. Και βλέπω τώρα και την ανάρτηση το Twitter του κυρίου Κίρτσου που λέει ότι κάναμε κι εμείς λάθη σε αυτή την παράταξη, βγάλαμε κακά παιδιά. Έτσι, πρέπει να αναρωτηθούμε πάνω σε αυτό, κύριε Παπαγγελόπουλο και κύριε Κουτσόπουλο. Το ότι είχαν καλές σχέσεις, βέβαια, δεν αποκλείει το. Δεν απαντά. Έμπειρος είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Έμπειρος είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Τα ζευγάρια παίρνουν διάζυγμα. Για να κλείσω λίγο τη σύντομη απάντησή μου. Να πω ότι ήταν μικρής χρόνος σε σχέση με τις άλλες δύο αναφορές, τα άλλα δύο πρόσωπα, τον κύριο Αγγελή και την κυρία Ράικου, αυτή του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Κράτησε τελευταία τον κύριο Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Θα η σχέση του και το παρασκήνιο των επαφών. Θα περνούν και το τι φαρτούσαν στις συναντήσεις τους, το οποίο δεν απαντήθηκε. Εγώ να είμαι στα αλήθεια σύντομος σε σχέση με τους αγαπητούς συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, θα μπορούσαμε να πούμε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν νομίζω ότι παραπέρα. Μόνο για κουτσομπολιό προσφέρεται και όχι στα αλήθεια να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα. Εντάξει, υπάρχουν 6 διαρροές, κύριε Κούβελα, όμως. Έχει αξία το να μάθουμε από πού προέρχονται αυτές οι διαρροές. Το είπα πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά το είπα. Ότι μπορεί να είναι και περισσότερο. Γιατί μπορεί να υπάρχει από την άλλη πλευρά και να είναι περισσότερο. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω την εκτίμηση. Όπως λέει ο Κούβελα στο κουτσομπολιό. Και κλείνοντας λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα το αφήνουμε, θα έλεγα, στην άκρη. Τώρα το πώς οι σχέσεις πρώην συνεργατών μπορεί να εξελιχθούν, το είπατε πολύ χαρακτηριστικά και ωραία, και τα ζευγάρια ακόμη χωρίζουν. Άρα λοιπόν
Και αυτό δεν πρέπει να μας εντάξει, δεν είναι τόσο αθώο τώρα. Το... Εδώ βέβαια κρύβονται από πίσω κάποια σκάνδαλα και πορείες, αλληλοκατηγορίες. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα συζητάμε για τον Φάκελο Παπαγγελόπουλο, Παπαγγελόπουλο με τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορεί να ήταν για το πώς πήγε η ομάδα, την προφανώς Κυριακή όχι. Στο γήπεδο. Προφανώς όχι. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω. Δεν, το περιγράφει έφτασαν... δεν τις περιγράφει ως τέτοιος ο ίδιος ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Γι' αυτό και τις δημοσιοποιεί. Βεβαίως. Εάν έφτασαν να συγκρουστούν λοιπόν οι δύο άντρες, προφανώς θα υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Και αυτό είναι που θα εξετάσουμε στο μέτρο που θα μπορέσουμε να κριτικεί. Για το δε ξέρετε, σωστό ή λάθος ιστορικό πρόσωπο, κυρία Βιέρη. Σωστό ή λάθος. Ήταν σκοτεινός τύπος ο Ρασπούτιν. Ήταν αυτός ο οποίος κάποια στιγμή έστειλε τον τζάρο στον πόλεμο και έμεινε εκεί στο πλάι της τσαρίνας και έκανε τις δουλειές. Και έκανε διάφορες δουλειές. Ανέβαζε, κατέβαζε συμβούλους. Και με αυτό να κλείσουμε. Αν μου επιτρέπετε ένα σύντομο σχόλιο. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε μία σιωπή από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη και δια της απουσίας του από τα έδρανα τα κυβερνητικά. Αλλά και τώρα. Και γιατί είναι, αυτό είναι ύποπτο πολιτικά. Δεν είναι θέμα ύποπτο. Έχουμε φτάσει να μιλάμε για τον Σαμαρά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί τη Νέα Δημοκρατία, θα την ταλαιπωρήσει και στην προανακριτική. Μπορώ να το διαβλέψω αυτό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε μετά όταν θα ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Τι διαρροές θα υπάρξουν σε αυτήν. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Κούβελα, την κυρία Βιέρη. Γιατί ζητήθηκε δηλαδή. Και υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες η λίστα όλων όσων έχουν πάρει χρήματα, άλλη νομίμως, άλλη παρατύπως, άλλη μαύρα. Λοιπόν, αυτή η λίστα, όταν θα εξεταστεί, θα δώσει πολλές εξηγήσεις σε όλους. Ευχαριστούμε, κύριε Κυριακόπουλο.